Γεια σας φίλοι μου, αύριο ξεκινούν οι Πανελλήνιες και ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να έχετε άγχος. Το άγχος όμως είναι δημιουργικό, δημιουργεί ψυχικές διαταραχές και ποιος δεν θέλει να έχει τέτοιες, όλοι οι cool άνθρωποι έχουν. Ο Batman, ο Van Gogh, μπα αυτός δεν ήταν τόσο cool, ο Jean-Claude Van Gogh. Τώρα μάλιστα. Γι' αυτό αγχωθείτε άφοβα. Αξίζει. Κάποιοι θα πούν ότι η ζωή δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες ή ότι δεν είναι καν τόσο σημαντικές, μιας και μπορείς να κυνηγήσεις τα όνειρά σου με χίλιους δύο διαφορετικούς τρόπους και να γίνεις ευτυχισμένος άνθρωπος. Λένε ψέματα. Εγώ, ό,τι χρειάστηκε να κάνω στη ζωή μου από το Λύκειο και μετά, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τις Πανελλήνιες. Πάω στον Skype, τους λέω γεια σας, θα ήθελα να κάνω μια κομική εκπομπή που θα λέγεται Συνέλθετε. Όπα, κάτσε μου λένε. Πόσο έγραψες λατινικά. 19 τους λέω, ο Ovidius Poeta Intera Pontica Exulat. Wow, αυτές είναι πολύ σημαντικές γνώσεις, προσλαμβάνεσαι αμέσως. Και συνεχίσαμε το meeting σε άπτεστα λατινικά. Ή τις προάλλες λέω στην Πολίνα την Παργούμαν, πότε θα βγούμε ραντεβού, ξέχνα το μου λέει. Περίμενε, έγραψα 18 νέα ελληνική γλώσσα πριν από 18 χρόνια. Τι, πάρε με άμεσα μου λέει. Πάρε με αμέσως είναι το σωστό βρε Πολίνα μου. 18, ναι, ελληνική γλώσσα. Τώρα, αν δεν τα πάτε καλά στις Πανελλήνιες, είναι πολύ σημαντικό να κατηγορήσετε τον εαυτό σας και να σας πιάσει απελπισία. Γιατί στα 17 σας χρόνια καλείστε να επιλέξετε τι επάγγελμα θα κάνετε για το υπόλοιπο της ζωής σας και μετά δεν καταφέρνετε να περάσετε στην αντίστοιχη σχολή. Οπότε αυτό ήταν. Πάει, τελείωσε. Δεν αλλάζει αυτό. Σε αυτές τις ηλικίες ξέρουμε ήδη τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και δεν αλλάζουμε γνώμη ποτέ. Εγώ και οι φίλοι μου είχαμε κατασταλάξει από τα 7 μας χρόνια. Τα είχαμε πει. Εγώ κωμικός, ο Νικολάκης αστροναύτης και ο Αλέξης λογιστής με εξειδίκευση σε εξαγορές, συγχωνεύσεις και αποτίμηση εταιριών. Και χρόνια μετά, αφού τα πήγαμε καλά στις Πανελλήνιες, είδατε. Εγώ κωμικός. Και ποιος δουλεύει στην NASA τώρα? Ο Αλέξης είναι στο λογιστήριο, τους βγάζει ισολογισμούς. Γιατί οι Πανελλήνιες ανοίγουν πόρτες. Ας πούμε, θέλεις να μπεις στο πανεπιστήμιο. Πώς θα μπεις? Απλώς θα περπατήσεις και θα μπεις μέσα στο κτίριο. Δεν μπορείς. Πλέον έχει μπάτσους εκεί. Θα σε δίρουνε. Και ακόμα και αυτοί, για να μπορούν να σε δίρουνε, έγραψαν Πανελλήνιες. Δεν έγραψαν καλά, αλλά έγραψαν. Γι' αυτό σου λέω, διάβασε και πήγαινε δώσε. Δεν μπορώ, μου λες, είναι δύσκολα. Εγώ στην ηλικία σου ήμουν 17 χρονών. Σκέψου το λίγο αυτό. Επίσης τώρα εσείς πόσα μαθήματα δίνετε? 4. Εμείς τότε δίναμε τουλάχιστον 48 μαθήματα. Και για να πάω να δώσω, θυμάμαι, περπατούσα μια μισή ώρα μέσα σε βάλτους με τις κάλτσες. Έπρεπε να κόβω κλιματσίδες με τη ματσέτα μου και κουβαλούσα μέσα στη σάκα μου 60 κιλά. Τον αδερφό μου που δεν ήθελε να πάει σχολείο και τον πηγαίναμε με το ζόρι για να πάει να δώσει Πανελλήνιες να φτιάξει τη ζωή του. Και εσείς τώρα πάτε στα εξεταστικά κέντρα με τα ηλεκτρικά πατίνια σας και τα roller blades και ακούτε τα μαθήματα σε audiobooks, σε ασύρματα AirPods και Beats by Dr. Dre, που κι αυτός για να περάσει ιατρική έδωσε Πανελλήνιες. Αλλιώς θα ήταν σκέτο Dre. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Λατινικά σου λέει άστα, πέτατα, νεκρή γλώσσα. Αρχαία, πού θα μου χρησιμεύσουν αυτά? Εμείς στην εποχή μου δίναμε Klingon, σανσκριτικά, κρίτικα, ακόμα το θυμάμαι, μου δίνει ο καθηγητής το φίλο, το κοιτάω, ήτανε τούτο ναι μωρέ, κουζουλάχικες τελείως, εγκατέο πράγμα. Σουαχίλι, ήχους γαλάζιας φάλαινας και τη γλώσσα του σώματος. Τα πάθη του Χριστού πέρασα. Όχι μεταφορικά, τα πέρασα όντως γιατί ήταν στην ύλη και έπεσαν στα θέματα. Εμείς δίναμε και θρησκευτικά. Οπότε αν στα θέματα που θα πέσουν δείτε ότι δεν έχει κάνει σχετική ταινία ο Μελ Γκίψον, να θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό. Ελπίζω αύριο να μην πέσει το Braveheart. Τέλος πάντων, εν κατακλείδη, 18 νέα ελληνική γλώσσα. Πανελλήνιες πολύ σημαντικές, δεύτερες ευκαιρίες δεν υπάρχουν και η σχολή που θα βάλετε στο μηχανογραφικό σας για να ευχαριστήσετε τους γονείς σας είναι αυτό που θέλετε να κάνετε όντως σαν επάγγελμα στο μέλλον και αν αποτύχετε εκεί καταστραφήκατε. Ελπίζω να σας έδιωξα λίγο το άγχος και να θυμάστε αν νιώθετε ακόμα χαωμένοι, ποιος είναι αρμόδιος για να σας καθοδηγήσει και να σας καθησυχάσει? Φίλοι, καθηγητές, γονείς ή μήπως άσχετοι boomer influencers που δεν σας έχουν δει ποτέ στη ζωή τους και βγάζουν λεφτά προωθώντας λεμονίτες? Αν απαντήσατε το 4, συγχαρητήρια. Αυτή ήταν η πρώτη σας σωστή απάντηση στις φετινές Πανελλήνιες. Αχ, υπέροχη δροσιστική γεύση χωρίς χρωστικές ουσίες. Καλή επιτυχία! Και αν δεν πάτε καλά, χεστήκατε! Η ζωή συνεχίζεται. Σε λίγα χρόνια δεν θα το θυμάστε καν. Κυρίως επειδή θα γερνάτε και θα ξεχνάτε πράγματα. Αυτά είναι προβλήματα!